Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης πατάλης. Και αυτό τελειώνει σήμερα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Η εταιρεία το 2012 ήταν η 14η εταιρεία στην Ελλάδα από μεγάλες κερδοφορίες. Οι 2.500 απολύσεις ήταν προϋπόθεση για αυτή τη δόση. Nous avons affaire à des autorités qui sont démocratiquement élues. Ασφαλώς και το Πασόκ διόριζε και η Νέα Δημοκρατία διόριζε. Αλλά γιατί μ' αρέσει να τα λέω λαξόπορτα, και οι δύο διόριζαν κυρίως ανθρώπους αριστεράς. Ο μόνος που ωφελείται είναι ο ιδιωτικός τομέας. Το ποσό της ζημιάς που προκύπτει για την ΕΡΤ πρέπει να ξεπερνάει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Ζούμε στιγμές απρόσμενης ελευθερίας και μαζί με αυτή έρχεται και μια ψυχική και ηθική ανάταση που προσδίδει αυτή η ξαφνική ελευθερία που ενδεχομένως δεν ήξερες ότι μπορείς να έχεις. Αυτό είναι δημόσια περιουσία. Κανονικά, κάτω από άλλες συνθήκες, αν συνέβαινε σε μια άλλη χώρα, θα είχαμε πολύ διαφορετική αντιμετώπιση. Εμείς δεν θέλουμε να στείλουμε ΜΑΤ μέσα. Μόλις μας εγκαινώνουνε, δόθηκε εντολή να σταματήσω να μιλάω. Κάπου εδώ κλείνουμε, αγαπητοί ακροατές. Η φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας σιγεί. Τα μικρόφωνα αυτά κλείνουν. Ψυχή βαθιά.